και επίγεια σε δικαιώ, με τους συμφώνητους του τρίτου κόσμου. Ο στόχος του ήταν να κρατήσει την Κυπριακή Δημοκρατία στα Ηνωμένα Έθνη, με ψήφο που είχαν όλες οι αφρικανικές χώρες. Και εκπρατήθη η Κυπριακή Δημοκρατία, εστεριώθη. Μετά βοήθησε και η ελληνική κυβέρνηση και έγινε, μπήκαμε στην Ευρώπη. Γιατί τότε, αν ενθυμίστε, ήταν 10 χώρες που θα έμπαιναν και έβαλε ως όρο η Ελλάδα ότι οι μπαινόνες ή δεν μπαίνει καμία. Και βοηθηθήκαμε τότε και δεν θα μέσα τα βάστηκε. Ήταν η μοναδική ευκαιρία. Και υποσχεθήκαμε για πίσω ότι θα πήγαμε. Ναι, 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 αλλά δεν εξαρτώνται μόνο από εμάς, δυστυχώς. Αλλά αυτό ήταν μια λύση, όχι μια διάλυση της κοινωνικής μου. Δεν ήταν λύση στο σχέδιο. Αυτό ακριβώς λέει. Και από στόχο φάνηκε. Το μετάνιωσε η μας άλλα μέσα στην Ευρώπη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν διαλύεται έτσι εύκολα, διότι καθιερώθηκε στα πρώτη. Δεν μπορούσε να ξεκινήσει. Και ο στόχος των ανθρώπων είναι να διαλύσουν. Και προσπαθούν τώρα να διαλύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Ελπίζω ότι ο λαός μας δεν θα τους επιτρέψει κάτι τέτοιο. Πρέπει οι τουρκοκύπριοι να προσδιοθούν. Αλλά τους αφαιρεί δυστυχώς η Άγγελια που έχει το απάνω. Είναι μεγάλη χώρα που σε λέει. Επροχθές τους έγινε στόχημα. Δεν εξαρτάται από τους ιδίους η δημοκρατία τους, η ελευθερία τους. Ό,τι θέλει και αυτό. Να πιστέψω ότι θα βρει τον καθηγητή να λύσει το Κυπριακό. Να σου πω και αυτό είναι. Δεν πιστεύω ότι θέλει όσο περισσότερο να πιάσει για τους... Είναι το 18% και τους δίδουμε έδαφος μέχρι 25% και θέλουν περισσότερο. Είπα πολλές φορές στον Πρόεδρο, για εμάς ως Εκκλησία είναι κόκκινη γραμμή πάνω από τον κόσμο. Μα ξέρεις το σχέδιο να είναι 29. Έκανα να δεχτούν 28 από το κλείσιο. Κάπου δεν πατώμε όλοι. Και με τους Έλληνες. Θέλουν να αφήσουν γύρω στις 140.000. Και το παίζουν. Μα είναι Τούρκοι, έχει τόσα χρόνια που είναι εδώ, που το λένε και μερικοί πρέσβες που έρχονται εδώ. Και το λέω από ο φίλος μου Μισαρίδη, λέει ότι η βία δεν γεννά, δεν δημιουργεί. Οι Τούρκοι έστειλαν τους Έλληνες έχοντας στόχο να λιώσουν τη σύνθεση του πληθυσμού. Ο στόχος δεν έχει σχέση να είναι γεννήθηκε εδώ, παντρεύτηκε και έκανε παιδιά εδώ. Είναι παράδειγμα. Διότι έχουν στόχο να τουρκοποιήσουν το νησί μας. Γι' αυτό πρέπει να φύγουν. Δεν μπορεί να μην. Είστε ωραίος ο μαθητής. Όπως λες εσύ, όπως δηλώνεις, πρέπει να φύγω κι εγώ. Είναι έμπειρο. Για αυτοπιστικούς λόγους, όσοι επαντρεύτησαν με τουρκοκυπρίους, να μην χωρίσουμε τις οικογένειες. Εντάξει, να μην. Δηλαδή, οι τουρκοκύπροι δεν ήταν τους Έλληνες. Οι Γάλλοι είναι πολύ λίγοι. Δηλαδή, με τα παιδιά που γεννήσαν κλπ. Δεν αριθμούν πάνω από 50.000 ή κάτω από 50.000, τους οποίους και έδωσαν εθνικότητα στην Κυπριακή, έχουν διαβατήριο στην Κυπριακή. Αλλά για αυτούς, για αυτοπιστικούς λόγους, εντάξει, να μην. Δεν αλλάζει πολύ η σύνθεση, διότι
προς την υγεία σας. Υγεία σας. Καλή παραμονή ενδεχόμεθα, καλέσουμε τους γεωργικοπούς που ήρθαν. Υπάρχει αισιόδοξη προοπτική πάλι ρωτάτε, μου το ρωτάτε. Ή δύσκολα τα βλέπετε. Καλό δεν το πιστεύω. Εκτός αν συμβεί κάτι στην Τουρκία, οπότε θα υποχρεωθούν την Τουρκία την να αλλοιωθούν. Όχι να τους ελπίσουν, να πάρουν υπέρ δικαιών. Είναι το 18%. Να πάρουν κάτι περισσότερο. Και εδώ δεν είναι η Ζυρίχη και το Λονδίνο. Είχαν κάπου 30% στη δημόσια υπηρεσία. Η ανάπτυξη ενός λαού δεν εξαρτάται αν είναι κυβερνητική υπάλληλη κλπ. Πολλοί εφάνιζαν τότε γιατί στη δημόσια υπηρεσία να υπάρχει το 30 και το 70. Παρόλο που ήμουν νεαρός τότε. Δεν λέω καλά, ποιοι είναι οι καλοί πολίτες. Είναι εκείνοι που είναι υπάλληλοι ή είναι εκείνοι που κάνουν δουλειές δικές τους και έχουν περιθώρια ανάπτυξης φοβερά ψηλά. Διότι και ιδίως σας σήμερα που φτάσαμε σε αυτόν τον σύνολο πρέπει να ξεχάσουμε τους μισθούς του παρελθόντος. Άρα οι δημόσιοι υπάλληλοι πάντοτε θα ψημοζητούν όσο καλός και είναι ο μισθός τους. Ο άνθρωπος που έχει όρεξη να δουλέψει είναι άνθρωπος προγραμματισμένος και δεν έχει παρά να επιτύχει. Άρα θα επιβιώσει αυτός ο λόγος, διότι έχει νεύρο να σταθεί στα πόδια, να δουλέψει αυτό το θαύμα που έγινε το 1974 με την εισβολή. Των κυβερνήσεων. Την ηχεία του λαού, της εργατικότητας του λαού, έκανε συνδυαστεί πολύ σκληρά. Έκανε μια και δυο δουλειές και δύσκολες. Εφύλαε, άφηνε και οικονομίες, δεν εξόδευε τα πάντα όσα έπαιρνε. Βοηθήσαμε αναρχές. Κρατηθήκαμε. Φύγαμε από τις σκηνές και μπήκαμε σε δεν μείναμε ένα παχθός να περιμένουμε να έρθουν καλύτερες ημέρες. Από την πρώτη στιγμή εσφίξαμε τα ζωνάρια, εκάβαμε τα μανίκια εδώ και πέσαμε στη δουλειά. Η κρίση Ρωσίας-Τουρκίας πιστεύετε ότι έχει, θα επηρεάσει το... θα έχει αντίκτυπο στο Κυπριακό πάνω. Και καταρχήν αυτή η κρίση είναι κρίση, είναι πραγματική κρίση ή είναι επίπλαστη κρίση. Γιατί νομίζω το ερώτημα είναι αυτό. Δεν μπορώ να ξέρω αν είναι πραγματική ή αν είναι συγχωρημένη, διότι το να ρίξει σε ένα χρόνο και δύο και τρία δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, αν είπαν ξέρεις θα επέμβεις εκεί, και ας το ρίξουν και ένα χρόνο δεν είναι. Και θα φύγεις εσύ από ή θα σε αφήσουμε στα εδάφη πρόκλησης στην Ουκρανία. Αυτά γίνονται. Πιστεύω όμως ότι τα τελευταία 200 χρόνια η Ρωσία είχε ανακατεύει στην Ισόλη και δεν κατάφερε. Τώρα βγήκε την ευκαιρία με τη Σύρια και κατέβηκε να είχαμε βάση ή στην Σύρια. Δεν πιστεύω ότι είναι. Διότι αυτός ήταν ο στόχος.